Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να πούμε. Καλώς ήρθατε στην ώρα αιχμής, όπως κάθε μεσημέρι, έτσι και σήμερα, λίγο μετά τις 3.30 μέχρι τις 4.30, αναλύουμε την τοπική επικαιρότητα, τα εθνικά θέματα που μας αγγίζουν και σαν περιφέρεια, αλλά και στις περιφερειακές μας ενότητες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα σχολιασμό για την τρίτη ημέρα συζήτησης του προϋπολογισμού στην Βουλή. Έχουν ακουστεί πολλά. Η αντιπολίτευση έχει σηκώσει το γάντι. Η κυβέρνηση αντικρούει τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης. Μεγάλη κουβέντα έγινε για το ζήτημα του ένφια. Όπως θυμόμαστε πολύ καλά, πριν από τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή κυβέρνηση, έλεγε ότι θα μειώσει αρκετά τον ένφια. Πράγματι, είδαμε κάποιες μειώσεις, όχι όμως τις κλίμακες τις οποίες περιμέναμε. Περιμένουμε βέβαια, γιατί ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι τις επόμενες χρονιές ο ένφια θα μειωθεί περαιτέρω, αλλά κακά τα ψέματα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ένφια είναι ένας φόρος, ο οποίος για τα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι πολύ καινούργιο και κάτι για πολλούς πολύ άδικο, ειδικότερα για αυτούς που έχουν μικρή ακίνητη περιουσία. Μία λοιπόν επισήμανση σχετικά εύστοχη του κυρίου Τσακαλώτου είναι ότι στις φοροελαφρύνσεις που αποφάσισε η κυβέρνηση δεν συμπεριέλαβε καθόλου τους μικροϊδιοκτήτες, δηλαδή εκείνους των οποίων η ακίνητη περιουσία δεν αποτιμάται ως μεγαλύτερη των 60.000 ευρώ. Μία άλλη σφοδρότατη κριτική είχε να κάνει με τα υψηλά στρώματα. Με λίγα λόγια, η αντιπολίτευση λέει ότι ναι, μεν είχαμε μειώσεις στον ένφια, όμως για μία ακόμη φορά οι μειώσεις αυτές ήταν προς όφελος αυτών που έχουν τις μεγάλες περιουσίες, τα μεγάλα, τα πανάκριβα ακίνητα στα νησιά, στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Τώρα, όσον αφορά σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα των τελευταίων ημερών, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι είδε το φως της δημοσιότητας μία λίστα χρηματοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είδαμε στη λίστα αυτή να συμπεριλαμβάνονται και μεγάλα μέσα και μεγάλες γνωστές εφημερίδες. Είδαμε όμως να συμπεριλαμβάνονται και μικρές εφημερίδες της αριστεράς, της δεξιάς, οι οποίες είχαν ακόμη και έναν μόνο εργαζόμενο. Βέβαια, μετά την δημόσια κατακραυγή, γιατί τώρα πλέον η κατακραυγή δεν αποτυπώνεται μόνο στο ρεπορτάζ, αποτυπώνεται και στα social media, στο Facebook, στο Twitter. Μετά λοιπόν την μεγάλη κατακραυγή, γιατί είδαμε δυσθεώρητα ποσά, όπως 200.000 ευρώ για παράδειγμα δώρο σε κάποιο κανάλι, αμέσως μετά ο κύριος Πέτσας απέσυρε αυτή την πρόταση, λέγοντας όμως ότι αυτή ήταν μια ιδέα και μια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε ο κύριος Παπαδημούλης και είπε ότι δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η πρόταση. Όπως και να έχει να κάνει, σημασία έχει ότι το σύνολο αυτών των επιδοτήσεων ξεπερνούσε τα 6 εκατομμύρια σε καιρούς δύσκολους, που ακόμη και το 1 ευρώ μετράει για τους χάμηλους συνταξιούχους, οι οποίοι βλέπουν πλέον οριστικά ότι η 13η σύνταξη έχει κάνει για πάντα φτερά, παρότι είχε προσφάτως νομοθετηθεί, και το κοινωνικό μέρισμα, του οποίου η πλατφόρμα θα ανοίξει αύριο και θα λειτουργήσει μέχρι τις 26 του μήνα, βλέπουμε ότι πολύ πολύ μικρές είναι οι αλλαγές, σωστές προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, δεν πάβει να είναι πολύ μικρός ο αριθμός των δικαιούχων. Θυμόμαστε ότι πέρσι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο ήταν οι δικαιούχοι, μάλλον οι ωφελούμενοι του κοινωνικού μερίσματος. Φέτος η μόνη αλλαγή που μπόρεσε να κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ήταν εκείνη η τρίτη επισήμανση που έλεγε ότι δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα οι οικογένειες που έχουν άτομο με ειδικές ανάγκες έως 24 έτη ηλικίας. Είδαμε ότι αυτό το πήρε πίσω το οικονομικό επιτελείο και καλώς, και το λέμε, και καλώς το πήρε πίσω, γιατί ένα αμαία που είναι 30 ετών δεν έχει λιγότερες ανάγκες από ένα αμαία που είναι 24 ετών. Εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες προσπαθούν να ετοιμαστούν για τα Χριστούγεννα. Τις επόμενες μέρες, σε λίγες μέρες, θα μπουν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων οι συντάξεις του Ιανουαρίου. Ελλείψη δώρου, ελλείψη κοινωνικού μερίσματος, ελλείψη 13ης σύνταξης, θα προκαταβληθεί η σύνταξη του Ιουνίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Αυτό συνέβαινε και την περίοδο
όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση και εμείς πάντα λέγαμε ότι αυτό είναι λάθος, διότι οι συνταξιούχοι έχουν αυξημένες ανάγκες, πολλές φορές προσπαθούν με την επόμενη σύνταξη που προκαταβάλλεται να τακτοποιήσουν τις ανάγκες του Δεκεμβρίου και δυστυχώς μετά θα πρέπει να περιμένουν την τελευταία μέρα του Ιανουαρίου για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και να έχουν χρήματα στον λογαριασμό τους. Εν πάση περιπτώσει, με πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και τα εμπορικά καταστήματα στις λευκές νύχτες προσπάθησαν και δούλεψαν. Οι καταναλωτές έκαναν μικρές αγορές, αλλά τουλάχιστον δόθηκε λίγη κίνηση στα καταστήματα. Η λευκή νύχτα στην Κοζάνη πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε και χθες την Κυριακή ανοιχτά τα καταστήματα. Δεν έγιναν και πολλά πράγματα, λέει ο εμπορικός κόσμος. Ωστόσο, όσο περισσότερο κινείται έστω αυτό το λίγο χρήμα που υπάρχει στην αγορά, τόσο το καλύτερο είναι και για όλους, όχι μόνο για τους καταστηματάρχες, γιατί και οι καταστηματάρχες με τα χρήματα αυτά πληρώνουν άλλες ανάγκες και άλλες δουλειές που έχουν να διεκπαιρεώσουν. Ο Ετεοκλής, η κακοκαιρία πέρασε. Συνήθως τις τελευταίες ημέρες ακούμε για κακοκαιρίες, τις δίνουν και ονόματα, διαρκούν όσο διαρκούν και μετά επανέρχεται πάλι η κανονικότητα, η οποία κανονικότητα είναι, βλέπουμε και έξω από τα παράθυρά μας, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και οι μετεωρολόγοι και οι προγνώστες λένε ότι μάλλον αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι ζεστά. Αυτό είναι καλό γιατί θα γίνει και λίγη οικονομία στα καύσιμα που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο κόσμος, ειδικά στα βουνά και στα χωριά μας εδώ στη Δυτική Μακεδονία που ο υδράργυρος είναι πάρα πολύ πεσμένος αυτές τις ημέρες και θα γίνει και μια κάποια οικονομία γιατί και στην Κοζάνη θα έχουμε περιπέτειες στο μέλλον με τη τηλεθέρμανση, ως το παρόν βέβαια όλα πάνε κανονικά, αλλά και τα χρήματα τα οποία δόθηκαν για την ενίσχυση στο επίδομα θέρμανσης δεν ήταν και πάρα πολλά. Ενισχύθηκαν λίγο παραπάνω αυτοί που βάζαν λίγο πετρέλαιο, αλλά αυτοί που είχαν αυξημένες ανάγκες με 250 και με 350 ευρώ σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα μιας κρύας χρονιάς, μιας κρύας περίοδου. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάμε στο πρώτο μας μέρος, όπως σε κάθε εκπομπή, έτσι και στη σημερινή, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εθνικών εφημερίδων. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Εφιάλτης λοιπόν και ψεύτης ο Σιμίτης, λένε οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας Δημοκρατία, ο υπαίτιος της τραγωδίας των Ημείων δίνει άλοθη στο Σουλτάνο, λένε οι δημοσιογράφοι. Θυμόμαστε τις τελευταίες ημέρες ότι ο κύριος Σιμίτης τοποθετήθηκε αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κρίση στο Αιγαίο και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αυτός ο οποίος φταίει για την σημερινή κατάσταση είναι ο κύριος Καραμανλής, κατά του οποίου την διακυβέρνηση έγιναν υποχωρήσεις από την ελληνική πλευρά. Αυτό βέβαια σαν δήλωση, άλλοι το ενστερνίζονται, άλλοι όχι, υπάρχει αντίλογος. Εδώ η εφημερίδα λέει ότι με απαράδεκτο άρθρο που αλλοιώνει τα γεγονότα και υπονομεύει την εθνική ενότητα προσφέρει ανέλπιστο δώρο στη διεθνώς απομονωμένη Τουρκία. Μητρόπουλος, μόνιμη και όχι έκτακτη παροχή 13η σύνταξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι και οι εργατολόγοι τονίζουν ότι είναι νομοθετημένη η 13η σύνταξη και κακώς την έκοψαν και πρέπει να την ξαναφέρουν την 13η σύνταξη, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Όλοι οι δημοσιογράφοι πιέζουμε και παρουσιάζουμε στην κυβέρνηση όσο οφείλουμε τις δυσκολίες των συνταξιούχων και θέλουμε να πιστεύουμε ότι επειδή υπάρχουν δίκο αότα στην κυβέρνηση, θα καταφέρουν τουλάχιστον την επόμενη χρονιά, όλοι οι δημοσιογράφοι το παλεύουμε αυτό για τους συνταξιούχους μας, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η 13η σύνταξη και το κοινωνικό μέρισμα, αλλά η 13η σύνταξη είναι κεκτημένο. Είναι δικαίωμα των συνταξιούχων και πρέπει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να το σκεφτεί σοβαρά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τη 13η σύνταξη οι συνταξιούχοι στηρίζουν όχι μόνο τον εαυτό τους, όχι μόνο πληρώνουν τα φάρμακα που έχουν ανάγκη, γιατί, να το πούμε αυτό, έχει ανεβεί και η συμμετοχή στα φάρμακα και οι συνταξιούχοι πιέζονται και από αυτό. Αλλά οι συνταξιούχοι μας, επειδή υπάρχουν πολύ ισχυροί οικονομικοί δεσμοί στη χώρα μας, και το τονίζουμε αυτό, βοηθάνε τα παιδιά τους που είναι άνεργα και τα εγγόνια τους. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση σε αυτό να δείξει τη δέουσα ευαισθησία και τον δέοντα ρεαλισμό. Γιατί είναι άκρος ρεαλιστικό να ζητάμε κάτι το οποίο είναι φυσικά νομοθετημένο και φυσικά για όλα αυτά είχαν γίνει και κρατήσεις κατά τον εργασιακό βίο των συνταξιούχων και δεν πρέπει να ξεχνάμε τους απόμαχους. Δεν είναι απόμαχοι της ζωής οι συνταξιούχοι μας. Είναι ενεργοί πολίτες, προσφέρουν, προσέφεραν πάρα πολλά, έχτισαν αυτή τη χώρα και δεν πρέπει τώρα πλέον να τους βάζουμε στην απομόνωση. Πάμε να δούμε την επόμενη εφημερίδα μας. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Οι πίνακες
με τα ποσά για 2 εκατομμύρια συνταξιούχους, τα τελικά αναδρομικά για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Τα πλαφόν επιστρέφουν για όλα τα ταμεία από 2.550 έως 9.140 ευρώ, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για πληρωμές σε 24 έως και 84 δόσεις. Θα έχουμε λοιπόν τμηματικά επιστροφή των αναδρομικών. Αναλυτικός οδηγός από την Πομιδά, τα μυστικά της ρύθμισης για τα ξεχασμένα τετραγωνικά, έβγαλε μια ανακοίνωση η Πομιδά τις προηγούμενες μέρες και τονίζει ότι νομίζω μέχρι τον Απρίλιο έχουν τη δυνατότητα χωρίς πρόστιμο οι ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει κατά λάθος ή τέλος πάντων για κάποιο λόγο μικρότερα εμβαδά στα κινητά τους, να πάνε και να τα διορθώσουν για να μην πληρώσουν το πρόστιμο. Το χαβά του Ερντογάν, ξανά στο παλάτι του με τον φύλαρχο της Τρίπολης, φτιάχνει βάση για drones στα κατεχόμενα. Η αλήθεια είναι τώρα, για να το πούμε απλά και λαϊκά, ότι ο κύριος Ερντογάν έχει ξεφύγει, δεν αντιλαμβάνεται ότι όλη η διεθνής κοινότητα είναι εναντίον του, η κυβέρνηση έκανε τις κινήσεις που έπρεπε, διεθνοποίησε το θέμα, περιμένουμε να δούμε πότε θα συνετιστεί και ο κύριος Ερντογάν, γιατί μάλλον στις γιορτές ή μετά τις γιορτές δεν θα το αποφύγουμε το θερμό επεισόδιο. Όχι ότι θα γίνει κάτι σοβαρό, αλλά και μόνο η ταραχή που θα προκληθεί γενικότερα μετράει. Να δούμε την επόμενη εφημερίδα. Φιλελεύθερος. Λοιπόν, η αγορά ακινήτων ανακάμπτει και δίνει πνοή στην οικονομία. Μακάρι, λέμε εμείς. Ξεπάγωσε η ατμομηχανή, έκρηξη τιμών και νέων αδειών σε ολόκληρη τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να βλέπουμε πολύ φθηνές τιμές στα ακίνητα των πόλεων, κυρίως των μεγάλων πόλεων. Αυτό έχει αλλάξει. Μία βόλτα ψηφιακή στα sites, στις ιστοσελίδες των μεσητικών εταιριών, δείχνουν όντως ότι οι τιμές έχουν ανέβει. Αυτό όμως που δεν έχει ανέβει είναι ο μισθός. Οπότε και οι τράπεζες δεν βοηθάνε πάρα πολύ στην χορήγηση στεγαστικών δανείων. Μάλιστα, έχουμε ήδη και πάλι κόκκινα στεγαστικά δάνεια. 2 στα 10 στεγαστικά δάνεια είναι κόκκινα. Και εμείς προσωπικά δεν συμμεριζόμαστε αυτή την αισιοδοξία της εφημερίδας Φιλελεύθερος, αν και πολύ θα θέλαμε να ανακάμψει η οικοδομή με την οποία, θα τολμήσω να πω, όχι δεκάδες, εκατοντάδες επαγγέλματα συνδέονται. Να αλλάξουμε εφημερίδα. Εφημερίδα των συντακτών, λοιπόν, πρώτη της σελίδα. Βλέπουμε ότι κανόνες και κριτήρια, όχι ρουσφέτια, λένε οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας αυτής. Σκανδαλώδης ενίσχυση εντύπων, είναι το θέμα που λέγαμε, που ανακάλυψε ο κύριος Πέτσας. Σκανδαλώδης ενίσχυση εντύπων που προσβάλλουν καθημερινά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προάγουν το ρατσισμό και τη μυσαλλοδοξία. Φαντάζομαι, μεταξύ άλλων, αναφέρονται και σε sites όπως το Μακελιό, όπου κατά καιρούς λογοδοτούν και στην ελληνική δικαιοσύνη για όλα αυτά. Η ισοπεδωτική μεταχείριση του τύπου χωρίς κριτήρια αξιολόγησης, απασχολούμενοι κυκλοφορίες. Ιδιωτελής στόχος να δοθούν χρήματα σε όλους για να πάρουν κυρίως οι κυβερνητικοί μέτεροι, μαζί με όσους σέβονται τους νόμους και τη δημοσιογραφική διοντολογία θέλουν να στηρίξουν όσους χρωστούν σε εργαζόμενους και δημόσιο. Η απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης ανακλήθηκε άρον-άρον ύστερα από τις αντιδράσεις. Βέβαια, μετά την ανάκληση, ο κ. Πέτσας είπε ότι αυτή ήταν απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο βέβαια άδειασε ο κ. Παπαδημούλης με εκτενή αναφορά. Κώστας Σιμίτης, αιχμές κατά Καραμανλή σε άρθρο του στα Νέα για τα ελληνοτουρκικά, άδειασε την εφημερίδα για τον τίτλο της στο πρωτοσέλιδο. Η Γενική Συνέλευση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, διαρκές ζητούμενο, ανατριχιαστικό το παράδειγμα της Πολωνίας. Τράπεζες. Απολύει 180 από τους 230 εργαζόμενους η Πράξια Bank της Αναστασίας Σακελαρίου. Προπόνηση σε Τρίπολη και Αγρίνιο για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αυτά στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Βλέπουμε τώρα την εφημερίδα Κόντρα. Ο αρχιερέας της διαπλοκής που έφτασε σε σημείο να κατεβάσει τη σημαία στα Ήμια και να παραδώσει τον Οτσαλάν στους Τούρκους προκαλεί και διχάζει. Ο λόγος φυσικά για τον κύριο Σιμίτη. Σκληρά λόγια από την Κόντρα για τον κύριο Σιμίτη. Δίκαια ή άδικα, αυτό δεν θα το κρίνουμε εμείς. Θα το κρίνουν οι αναγνώστες και οι τηλεθεατές μας. Οργή Καραμανλή για την αθλειότητα του Κώστα Σιμίτη. Βράζει η Νέα Δημοκρατία για τα βρώμικα παιχνίδια εν ώψη προεδρικής εκλογής με θράσος. Προσφυγικό, σειρματοπλέγματα και κοινές περιπολίες στρατού με αστυνομία στον Εύρο. Λίγη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, αυτό το κουτσορεμένο και μικρό επίδομα θέρμανσης που, όπως είπαμε, δεν φτάνει, δυστυχώς. Φαίνεται ότι είναι περισσότερα τα χρήματα, αλλά στο σύνολο των αναγκών των καταναλωτών τα χρήματα, ναι, και το ποσό για το πετρέλαιο είναι πολύ πολύ λιγότερο. Και ας αλλάξουμε και εφημερίδα.
τελευταία μας εφημερίδα, είναι η εφημερίδα Τα Νέα. Μεσόγειος. Πώς Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρος ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα παιχνίδια με τον χρόνο για τρεις. Το Ισραήλ μπαίνει σφήνα στις εξελίξεις. Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχει πιθανότητα, αλλά δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο. Και σωστά, κατά τη γνώμη μας, δεν φοβάται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ποτέ ένας Πρωθυπουργός δεν πρέπει να φοβάται, και αν φοβάται, τουλάχιστον δεν πρέπει να το λέει. Ωστόσο, η διεθνής κατακραυγή της Τουρκίας και η πλήρη στήριξη των μεγάλων δυνάμεων δίνει την άνεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό να δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν φοβάται. Τα δώρα λοιπόν των Χριστουγέννων λένε Τα Νέα, 13η παροχή σε 10 ημέρες. Όλα τα σενάρια για την ενίσχυση των συνταξιούχων σε μόνιμη βάση. Τι θα κριθεί για το νέο ασφαλιστικό. Ποιες κατηγορίες θα μοιράσουν πάνω από μισό δισεκατομμύριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Έκτακτη ενίσχυση 700 εκατομμύρια ευρώ σε 253.000 δικαιούχους. Αυτό είναι το μέρισμα που λέγαμε πριν. Νωρίτερα συντάξεις Ιανουαρίου. Πρόβλημα είναι αυτό και το επίδομα θέρμανσης. Ας πούμε ότι και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Εμείς κρατάμε αυτό που λέει για τα σενάρια για την ενίσχυση των συνταξιούχων σε μόνιμη βάση. Και πάλι το τονίζουμε και κλείνουμε με αυτό, ότι πραγματικά ευχόμαστε η κυβέρνηση να κάνει πίσω και να τονώσει λίγο το πενιχρό εισόδημα των Ελλήνων συνταξιούχων και να μην καταργήσει οριστικά τη 13η σύνταξη. Είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος για τη λειτουργία της αγοράς και για την αξιοπρέπεια των ανέργων και των μεγάλων ανθρώπων μας. Στη συνέχεια λοιπόν της εκπομπής μας, όπως κάθε μέρα, θα συνδεθούμε και σήμερα με την αγαπημένη μας Καστοριά. Εκεί βρίσκεται ο φίλος μας, ο Λάζαρος ο Μαρκόπουλος. Λάζαρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Μονοπολεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης της Καστοριάς η σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία το 8ο θέμα, αργά δηλαδή το βράδυ, θα είναι η ενημέρωση από ΔΕΣΦΑ και ΔΕΔΑ σχετικά με τα έργα φυσικού αερίου. Επιτέλους, το περιμένουμε αυτό πώς και πώς, εδώ και τόσο καιρό, αγαπητέ Λάζαρε. Εγώ αυτό κατάλαβα κιόλας από συζητήσεις που έχω με διάφορους ανθρώπους της Καστοριάς, διάφορους φίλους, διάφορους γνωστούς και αγνώστους. Πλέον έχει μπει στην ατζέντα την πολιτική το πότε θα έχει αέριο η Καστοριά και το πιο βασικό, γιατί δεν έχει ακόμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι σήμερα θα δουν τα ζητήματα. Και από ό,τι ακούω από το πρωί από τις διάφορες ειδησιογραφικές εκπομπές των ραδιοφώνων, βλέπω ότι μια ενωμένη Καστοριά, ενωμένη περιφερειακή σύμβουλη της Καστοριάς, θα βρεθούν σήμερα απέναντι στις προθέσεις του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη για τη χρονική υποβάθμιση της έλευσης του φυσικού αερίου στην περιοχή μας, με αιτιολογία τη δημιουργία δικτύων σε άλλες περιοχές της περιφέρειάς μας. Εγώ διαβλέπω ότι αρκετοί περιφερειακοί σύμβουλοι σήμερα θα είναι στην επίθεση, να το πω, στις ερωτήσεις, να το πω, για ποιο λόγο έχει διαλέξει ο Περιφερειάρχης να πάνε πακέτο έργα που θα γίνουν, που είναι στο μηδέν, με έργα που είναι στο παραπέντε να ξεκινήσουν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να τοποθετηθεί και ο κύριος Καρυπίδης, για να ακούσουμε για μια ακόμη φορά την εξήγηση που θα μας δώσει για όλα αυτά τα οποία έχει πει κατά καιρούς ο κύριος Κασαπίδης, ότι δεν υπήρξε ετοιμότητα σε κάποια έργα. Και είδαμε τα δελτία τύπου τις προηγούμενες ημέρες από την αρμόδια υπηρεσία, ότι και ετοιμότητα υπήρχε και πρόβλεψη υπήρχε. Και αν εδώ και 4-5 μήνες δεν συζητούσαμε συνέχεια για το αν ήρθε ή δεν ήρθε και είχαμε καταλάβει ότι το φυσικό αέριο ήρθε, μάλλον θα είχαμε προχωρήσει και περισσότερο. Και δεν θα ήμασταν τώρα σε αυτό το μηδενικό σημείο. Ακριβώς, για να είμαστε τελείως δίκαιοι, Γιάννη, εγώ το καταλαβαίνω, όπως και οι συμπολίτες μου καταλαβαίνω, ότι αλλαγή κυβέρνηση είχαμε, αλλαγή περιφερειακή αρχή είχαμε. Ναι, αλλά η διοίκηση συνεχίζεται, Λάζαρε. Φυσικά. Μπορεί να αλλάζουν οι επικεφαλείς, αλλά η διοίκηση δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Οι πληροφορίες που έχω ότι ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ, ο κ. Τσάκας, ένα από τα πράγματα που θα πει, δεν ξέρω αν θα επιμείνει βέβαια ο άνθρωπος αυτό, είναι ότι πολλά στελέχη της τωρινής ΔΕΔΑ είναι συνέχεια της προηγούμενης ΔΕΔΑ, το πούμε έτσι εισαγωγικά. Ακριβώς. Που σημαίνει αυτό που λες και εσύ, ότι υπάρχει συνέχεια, είναι μια επιχείρηση η ΔΕΔΑ. Είναι μια επιχείρηση και μάλιστα πετυχημένη, θα έλεγα. Πολύ επιτυχημένη. Πολύ επιτυχημένη. Πετυχημένη από την άποψη ότι τρέχει μεγάλα project. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι μια απλή επιχείρηση, ακριβώς, δεν είναι πακάλικο. Ενώ δηλαδή είναι πολύ πιο περίπλοκη και μάλλον. Να κάνουμε και ένα κάλεσμα, Λάζαρε. Να πούμε λίγο στους περιφερειακούς συμβούλους και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης ότι σε αυτά τα μείζωνο σημασίας ζητήματα θα πρέπει λίγο να ξεχνάνε σε ποια παράταξη ανήκουν
και να θυμούνται ποια περιοχή, ποια περιφερειακή ενότητα εκπροσωπούν. Σήμερα αυτό ακριβώς που λες, Γιάννη, σε διακόπτω, αλλά ακριβώς αυτό το πράγμα είπανε ο κύριος Σκότας και ο κύριος Τζότζης, δηλαδή συνδυασμού Καρυπίδη και Ζεμπιλιάδου. Προς τιμήν τους. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κατάληξαν οι άνθρωποι, ότι για πράγματα οποία είναι υπέρ μιας περιοχής και ξέρουμε ότι θα γίνουν, είμαστε μια γροθιά. Γι' αυτό πριν από λίγο κιόλας είπα ότι ενωμένη η Καστοριά θα πάει κατά κύριο λόγο. Ενωμένη την Καστοριά, ενωμένα τα Γρεβενά, ενωμένη την Κοζάνη, και να θυμηθούμε και κάτι που είναι και ταυτόσιμο της περιφερειακής συνείδησης. Το να είναι ενωμένη μια περιοχή δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι τοπικισμός, γιατί το να είσαι ενωμένος ως Καστοριανός ή ως Γρεβενιώτης δεν σημαίνει ότι είσαι ενωμένος εναντίον του Κοζανίτη ή του Φλωρινιώτη. Φυσικά και όχι, και μάλιστα. Μάλιστα, ενωμένοι ζητάμε και λαμβάνουμε περισσότερα πράγματα που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Γιατί όλους μας έχουν γραμμένους στην υπόλοιπη χώρα. Λυπάμαι που το λέω τόσο, αγαπητέ Λάζαρε, αλλά και για την μεταλιγνητική που συζητάμε και είναι το κυρίαρχο θέμα και σχετίζεται και με το αέριο. Στην υπόλοιπη χώρα δεν τους νοιάζει και τόσο πολύ αν στην Κοζάνη ή στην Τουλεμαΐδα ή στην Καστοριά ή στη Φλόρινα θα πέσει η οικονομία. Αυτοί ακούνε ότι θα σταματήσει ο λιγνίτης και λένε: ωραία, θα σταματήσει ο λιγνίτης, θα έχουμε καθαρό περιβάλλον. Πρέπει να δούμε λίγο τα συμφέροντά μας. Σε όλα συμφωνώ, Γιάννη, με αυτά που λες, και το είπαν και όλα οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι, ότι οι πρώτοι που θα βοηθήσουν, αν μπορούν βέβαια, στο να επιταχύνουν τα σχέδια της νέας περιφερειακής αρχής, ώστε οι πρώην ενεργειακοί δήμοι, ας το πω έτσι, να έχουν γρήγορα φυσικό αέριο, φυσικά θα είναι και αυτοί. Δεν, εννοείται πρέπει να έχουν όλοι αυτό το υλικό, το καύσιμο, εννοείται πρέπει να μην υποφέρει κανένας. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Από εκεί ξεκινάμε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Και επειδή μίλησες για περιφερειακούς συμβούλους από την παράταξη της κυρίας Ζεμπιλιάδου και του κυρίου Καρυπίδη, να πούμε ότι και η κυρία Ζεμπιλιάδου και ο κύριος Καρυπίδης, ειδικότερα που ήταν και ως πρότινος περιφερειάρχης, έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι αυτό. Και είμαστε σίγουροι ότι αν ο κύριος Κασαπίδης ζητήσει τη βοήθειά τους, θα την έχει. Δεν νομίζω να του αρνήθηκαν βοήθεια. Αρκεί να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα της κατάστασης. Ακριβώς. Νομίζω εκείνο το θέμα, και νομίζω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς τα Γρεβενά και η Καστοριά, με το δίκιο τους αυτή τη στιγμή, να το πω, παραπονιούνται, είναι εξαγριωμένοι με την πρόταση του κυρίου Κασαπίδη να συμψηφιστούν τα έργα με περιοχές οι οποίες ακόμα δεν έχουν κάνει έργα. Και βέβαια το δεν έχουν κάνει έργα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αιχμή στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή, στην προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε η ανάγκη να γίνουν άμεσα αυτά τα έργα. Προσέξτε τη λέξη άμεσα, γιατί φυσικά υπήρχε βάλανε η ανάγκη. Τις υποδομές οι άνθρωποι, αφήσανε ανοιχτές τις πομόνες εκεί που πρέπει. Γιατί τον προηγούμενο καιρό λέγανε διάφοροι, βλέπαμε διάφορα άρθρα ότι δεν υπήρχε ετοιμότητα κτλ. Φτάσανε το σημείο εκεί που μπορούσαν. Σημασία έχει τώρα τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Πολλά πράγματα παίζουν. Παίζουν τα πράγματα ότι υπήρχε τηλεθέρμανση, υπήρχε σκέψη για επεκτάσεις των δικτύων τηλεθέρμανσης. Τα δίκτυα φυσικού αερίου ίσως επισκίασαν αυτά τα πράγματα. Ποια τηλεθέρμανση, Λάζαρε, ποια τηλεθέρμανση που μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι το 23 θα σταματήσει και η πέμπτη μονάδα του Αγίου Δημητρίου. Έτσι. Και δεν βρέθηκε ένας χριστιανός τεχνοκράτης ή μη, που λέει ο λόγος, να μας πει πώς θα λειτουργήσει η τηλεθέρμανση της Κοζάνης. Ακούμε ότι δεν θα έχει πρόβλημα και καλά κάνει ο κύριος Δήμαρχος και μας λέει ότι θα το λύσει το πρόβλημα. Αυτή είναι η δουλειά του, να το λύσει και θα το λύσει και να είναι και αισιόδοξος. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μια μελέτη ολοκληρωμένη, όρημη, με μια αξιόπιστη λύση, για να έρθουν και να μας πούν ότι ξέρετε, θα έχετε τηλεθέρμανση μετά το 23 και θα είναι έτσι φθηνή όπως ήταν, δεν έχουμε. Και δεν ξέρω πότε θα έχουμε και δεν ξέρω αν θα έχουμε. Νομίζω ότι θα γίνει, ελπίζω βασικά να γίνει ό,τι έγινε με την περίπτωση της Καστοριάς, να βρεθεί ο άξιος περιφερειάρχης και ο άξιος δήμαρχος, ο οποίος αντιλαμβανόμενος την ενεργειακή, όχι φτώχεια, το ενεργειακό στραπάτσο που πάει να πάτε σε περιοχή, να τα τρέξει όλα με ενρυπή οφθαλμού και μακάρι μετά να βρεθούν Καστοριανοί και Γρεβενιώτες και να λέμε κοζανοκεντρικό κράτος, ειρωνεύουμε τώρα, δηλαδή ότι μακάρι με την ίδια... μακάρι να γίνει κάτι και στην Κοζάνη και ας κατάλαβα τι εννοείς. Ειρωνεύουμε από τη φάση που λέγανε ότι ο Κοζανίτης Καρυπίδης δεν έκανε κάτι για την Καστοριά και τα Γρεβενά, αν βρεθεί τώρα ένας Κοζανίτης να λύσει αυτό το
πρόβλημα που δημιούργησε η κυβέρνηση, γιατί πολύ φοβάμαι με τις λίγες γνώσεις που έχω περί των θεμάτων της ηλεθέρμανσης, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα και στη Φλόρινα. Οπότε να βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος θα τα τρέξει γρήγορα τα πράγματα και να μην υπάρχουν άλλες προθέσεις. Μάλιστα. Εμείς εδώ είμαστε ένα περιφερειακό κανάλι με την ίδια συμπάθεια που βλέπουμε την Κοζάνη, βλέπουμε τα Γρεβενά, βλέπουμε την Καστοριά, φυσικά, βλέπουμε τη Φλόρινα. Φυσικά. Και φυσικά εντάξει. Προσπαθούμε και νομίζω ότι το επιτυγχάνουμε να ρίχνουμε πάντα το βάρος ισομερός σε όλες τις περιοχές μας. Να αλλάξουμε θέμα, Γιάννη, γιατί σήμερα προβλέπεται μεγάλη νύχτα. Και δύσκολη. Και δύσκολη, και προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν θα προλάβουν να πούνε πολλά πράγματα. Η επιλογή του να βγει 8ο θέμα μετά από έπρεπε να είναι πρώτο θέμα. Γιατί είναι 8ο θέμα. 8ο θέμα, και θα υπάρχουν και έκτακτα θέματα που θα αφορούν τη ΔΕΗ. Μπορεί και να μην συζητηθεί όπως πρέπει, δεν γνωρίζω πώς το σκέφτηκαν. Πάντως θα υπάρχει ολονυχτία. Δύσκολη νύχτα. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Άϊπνο άφησε χθες το βράδυ όλο το χωριό ένας κλέφτης που επιχείρησε να κλέψει μια επιχείρηση. Συγκεκριμένα στην Πεντάβρυσο χθες, 11.30 το βράδυ, άγνωστος προσπάθησε να κλέψει μια επιχείρηση, όμως το κατάλαβε έγκαιρο ιδιοκτήτης και το κυνήγησε. Πήρε στη συνέχεια και ενημέρωση στην αστυνομία και παράλληλα όλο το χωριό. Άναψαν τους προβολείς στο γήπεδο για να τον βρουν, γιατί κρυβόταν στα χωράφια. Να τονιστεί ότι πέρα από την επιχείρηση, ο ίδιος κλέφτης επιχείρησε στην Πεντάβρυσο να κλέψει και σπίτια και ένα καφενείο. Και είναι ο ίδιος που και άλλες φορές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του hui.gr, το προηγούμενο μήνα είχε αναγνωριστεί από κάμερες. Είναι κάποιος δηλαδή που είναι επαγγελματίας και ελπίζω να το βρουν γρήγορα οι άξιοι αστυνομικοί εδώ πέρα. Εμείς απλά να πούμε, τουλάχιστον αυτό μας αναλογεί, αυτό θα πούμε, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι κάτοικοι στα χωριά μας και στην Πεντάβρυσο και παντού. Καλύτερα να καλούν την αστυνομία. Η αστυνομία μας είναι πολύ εκπαιδευμένη και καταρτισμένη. Και να μην μπαίνουν μόνοι τους στις διαδικασίες αυτές, γιατί γίνονται πολλά. Συμφωνώ, γι' αυτό και το αναδεικνύουμε. Καλώς υπάρχει αυτή που υπάρχει η ομόνοια και οι άνθρωποι θέλουν ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Αλλά καλύτερα είναι να καλούν τους αστυνομικούς παρά να βγαίνουν έξω και να βοηθάνε σίγουρα στην καταδίωξη. Σίγουρα. Ωραία. Η Περιφερειακή Ένωση Καστοριάς συνεχίζει πλέον τις παραλαβές προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος επιστημιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, τα λεγόμενα ΤΕΒΑ, που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που μας άφησαν πριν κατά μνημόνια. Τελικά συνεχίζεται το ΤΕΒΑ, πιο συγκεκριμένα τη Δευτέρα. Σήμερα δηλαδή ολοκληρώνεται η παραλαβή που περιλαμβάνει καφέ, ελαιόλαδο, ζάχαρη, αλάτι, μέλι, ρύζι, συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας, φασόλια, τόνο σε κονσέρβα, σκόνη για πλύσιμο ρούχων, αφρόλουτρα, δοντόβουρτσες, σαμπουάν, υγρό κρέμο σάπουνο. Η διανομή θα γίνει μέσω των 5 κοινωνικών εταίρων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς, των Δήμων Καστοριάς, Άργους Φορεστικού και Νεστορίου και του Δικτύου Πολιτισμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καστοριάς, Κέλετρον, Εθελοντικός Οργανισμός Αγάπη για το Παιδί. Αυτοί θα είναι οι εταίροι της περιφέρειας που θα μοιράζουν τη βοήθεια αυτήν. Οι 3.189 ωφελούμενοι συμπολίτες μας θα μπορούν να παραλάβουν την ποσότητα ειδών που τους αναλογεί, εφόσον ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες, τις ώρες, καθώς και τα σημεία διανομής με γραπτό μήνυμα SMS και κινητό του τηλέφωνο. Ωραία. Να καθησυχάσουμε λοιπόν, γιατί και εδώ στο Flash είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, Λάζαρ, δεν σου κρύβω, από πολλούς συμπολίτες μας σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Είχαμε και από το Αμίντεο και από τη Φλόρινα και από την Κοζάνη. Άρα μπήκε το νερό στο αυλάκι και σύντομα θα έχουμε. Γιατί όντως υπήρχε στασιμότητα. Ωραία. Είχαν ανησυχήσει λίγο οι κάτοικοι. Σίγουρα. Πολίτες, ναι. σίγουρα. Ωραία. Και να πούμε, να αλλάξουμε πάλι θέμα, να πάμε λίγο στους Δημίους. Σημαντική εκδήλωση, συνάντηση, με συγχωρείτε, σήμερα το βράδυ. Ήρθε η ώρα του τελικού σχεδιασμού για τον δρόμο του Άι Βασίλη. Η εθελοντική αυτή ομάδα προσπαθεί να πραγματοποιήσει το happening δρόμο του Άι Βασίλη. Για αυτό το σκοπό έχει συνάντηση σήμερα στις 8 και 4 στο κτίριο της τουριστικής υπηρεσίας του Δήμου, πίσω από τα ταξί. Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει τη διοργάνωση, καλό θα είναι να παρευρίσκεται ώστε να καταρτιστεί η λύση εθελοντών και να οριστούν οι ρόλοι τους. Μπράβο. Όποιο και πάλι μέλος στους Δήμιους και σε όλες τις εθελοντικές οργανώσεις. Βεβαίως, πάντες. Θα το πω στον αέρα αυτό, ακόμη τους περιμένουμε να έρθουν. Είχαν πει ότι θα έρθουν. Μπορεί να έρθουν οι Βασίλειες και να έρθουν κι άλλοι. Μακάρι. Γιατί όχι. Θα είναι και ένας ωραίος τρόπος για να κλείσουμε την εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Μια στολή Άι Βασίλειο θέλουν οι άνθρωποι, δεν θέλουν κάτι παραπάνω ή εξωτικού, ώστε να μπορούν να
οι εθελοντές τους να κάνουν κάποια παιδάκια, μάλλον πιο χαρούμενα. Θα χαρούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Αυτά από Καστοριά. Λάζαρε, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα δούμε τι γίνεται και στα Γρεβενά μετά την Καστοριά. Εκεί βρίσκεται ο πολύ καλός συνάδελφος, ο πάντα έτοιμος, ο Κώστας ο Μάρκου, ο ανταποκριτής μας. Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι από τα όμορφα Γρεβενά. Τι έχουμε από τα Γρεβενά. Τραγελαφικό είναι το γεγονός ότι δεν λειτουργήσε το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας το Σαββατοκύριακο. Ναι, αλλά είχαμε ανακοίνωση, Κώστα, που λέει ότι θα είναι σύντομα έτοιμο, νομίζω στις 21 του μήνα. Ναι, το Σάββατο ενώ όλα ήταν έτοιμα, μπορούσε να λειτουργήσει και με νητρινοσκή, τελικά δεν επετεύχθη. Και τώρα η απόφαση της διοίκησης είναι να το μεταθέσει για το άλλο Σαββατοκύριακο. Το ερώτημα όμως, Γιάννη, είναι θα το κρατήσει το χιόνι για το άλλο Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, οι πληροφορίες λένε ότι η νέα διοίκηση την τελευταία στιγμή προμηθεύτηκε πετρέλαιο και δεν μπορεί να επικαλείται ότι παρέλαβε καμένη γη. Οι ευθύνες είναι μεγάλες. Είναι πράγματι μεγάλες, πράγματι υπήρχε ολιγορία, αλλά τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε ότι έγινε τελικά δουλειά έστω και την τελευταία στιγμή και υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις να λειτουργήσει η Βασιλίτσα. Το θέμα είναι, Γιάννη, εάν έχει το χιόνι τόσο από το γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει με τη διοίκηση. Ωραία. Έτσι. Με αισιοδοξία και προσδοκίες για την αναθέρμανση του αγοριστικού ενδιαφέροντος και την τόνωση του τζίρου των καταστημάτων, ξεκίνησε και επισήμως χθες Κυριακή 15 Δεκεμβρίου η ερωτηστική περίοδος για τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών. Mm-hmm. Φέτος λοιπόν, όπως άλλωστε συνηθίζεται, τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους εκτός των καθημερινών τους, όπου το ωράριο θα είναι διευρυμένο και τις 3 Κυριακές του Δεκεμβρίου, αν και οι αγοριστικές διαθέσεις των καταναλωτών σχετίζονται με το ύψος των φορολογικών και λοιπόν υποχρεώσεων, που ήθασε στα τέλη του χρόνου να είναι αυξημένες. Ωστόσο το κλίμα στην αγορά είναι, Γιάννη, ενθαρρυντικό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άλλη ειδήση εδώ από τα Γρεβενά. Ο Σύνδεσμος Λιπογραμμάτων και Τεχνών της ΠΗ Ε Γρεβενών σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν εκδήλωση με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης, άρωμα πόλης». Πρόκειται για το αφιέρωμα στο σμυρνιαίο και πολιτικό τραγούδι από την παραδοσιακή χοροδία του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Γρεβενών. Υπέροχα. Σε συνεργασία με τα χρωματικά του Δήμου Γρεβενών. Η εκδήλωση, Γιάννη, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, ώρα 19, mm-hmm. στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Γρεβενών, αίθουσα Δημητρίου Ρίγκου. Μία ενδιαφέρουσα, άλλες ειδήσεις, μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση βιβλίου «Κοσμάτι, τα τραγούδια του χωριού μας», του Αλέξανδρου Πολίζου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, η ώρα 11.30 βίας, στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών, αίθουσα Δημητρίου Ρίγκου. Η εκδήλωση οργανώνεται από το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφερική Ενότητα Γρεβενών. Το βιβλίο, Γιάννη, παρουσιάζουν Απόστολος Παπαδημητρίου, ερευνητής τοπικής ιστορίας, Στέργιος Πουρνάρας φιλόλογος και Αλέξανδρος Πολίζος φιλόλογος συγγραφέας. Διαβάζουν τα τραγούδια οι φιλόλογοι Αθανασία Αντωνιάδου, Γιάννης Πετκανάς, συντονίζει η φιλόλογος Περιστέρα Ντόλα. Υπέροχα. Επίσης να πούμε, Χριστουγεννάτικο μπαζάρ χθες στα Γρεβενά, έτσι, από το Σύλλογο λοιπόν, Αλληλεγγύης και Εθνοτισμού Γρεβενών Ελπίδα, που έχει σπουδαία προσφορά για χρόνια στα Γρεβενά, με ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Πρόκειται λοιπόν για ένα μπαζάρ χθες από δώρα, από προσφορές μελών και φίλων, που χρόνια προσφέρουν τις δημιουργίες αλλά και νέων που συμβάλλουν στην αύξηση της ευγενικής χειρονομίας για καλό σκοπό. Mm-hmm. Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνιών Γρεβενών, η Ένωση, μας προσκαλεί στη γιορτή τσιγαρίδας του χωριού την 5η 26 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Φυσικά στις Κεδονιές. Θα έχει συγκρότημα με χάλκινα από τη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχει λεωφορείο από το πρωί της 5ης. Και ένα άλλο, Γιάννη, εδώ πρέπει να το τονίζουμε. Απογοήτευση λοιπόν, προκάλεσε και στα Γρεβενά, είπαμε και προθέσεις, οι ανακοινώσεις για τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος. Είναι λοιπόν το κυρίαρχο θέμα στα καφενεία και παντού. Και πολύ μεγάλη πληγή. Γιατί πέρσι, Γιάννη, τέτοια εποχή το πήρανε και φέτος δεν και παίρνουν τίποτα. Και το κοινωνικό μέρισμα και η 13η σύνταξη, Κώστα. Έτσι, σημαντικό αυτό. Ο κόσμος λοιπόν περίμενε αυτήν την οικονομική ανάσα
για να καλύψει τις υποχρεώσεις. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες να πάρουν ένα δώρο στα εγγόνια. Γενικά το θεωρούσα μια βοήθεια αυτές τις γιορτινές ημέρες. Και η απογοήτευση είναι μεγάλη. Εκτιμήσεις από επαγγελματίες αναφέρουν ότι αυτό θα έχει αρκετή επίπτωση στην αγορά και αποτελεί πλήγμα στις μικρομεσαίες Γιάννη επιχειρήσεις. Ήδη έχει μεγάλη επίπτωση και έχει αποτυπωθεί και στις λευκές νύχτες και στην λειτουργία των καταστημάτων σε ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε θερμά και σήμερα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το πρώτο μας μέρος. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θα ανοίξουμε εδώ πέρα ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το κάπνισμα και τις καφετέρειες. Κοντά μας θα έχουμε τον εκπρόσωπο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Καφετεριούχων, για να συζητήσουμε λίγο για το πώς έχει πάει μέχρι στιγμής η αγορά και τα καταστήματα, σε τι συζητήσεις βρίσκονται με το Δήμο και με τους υπόλοιπους φορείς, με την αστυνομία γενικότερα. Και να δούμε πώς θα πορευτεί η νύχτα και η μέρα στα καφέ χωρίς τσιγάρο. Τα λέμε και πάλι σε λίγο. Λοιπόν, δεύτερο και τελευταίο μέρος εδώ στην ώρα αιχμής, μεσημέρι Δευτέρας 16 του μήνα. Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, σήμερα έχουμε εδώ τον πρόεδρο του Συνδέσμου Καφετεριών Ερμής, τον κύριο Βασίνα. Κύριε Βασίνα, γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, καλησπέρα και στους ελεύθερους σας. Είστε επίκαιροι για πολλούς λόγους. Σαφώς οι γιορτινές ημέρες είναι μέρες στις οποίες όλοι θα βγούμε και λίγο παραπάνω έξω, θα επισκεφτούμε τα καταστήματά σας. Αλλά το φλέγον ζήτημα, το οποίο δεν απασχολεί μόνο τον επαγγελματικό σας κλάδο, αλλά και τους καπνιστές, είναι το ζήτημα της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου. Να κάνουμε λίγο μία μικρή εισαγωγή από εσάς και να δούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα, γιατί υπάρχει μία συνεχής εξέλιξη. Ξέρουμε ότι κάνετε διάφορες συναντήσεις και μεταξύ των μελών σας σήμερα με την αστυνομία. Για πείτε μας λίγο πού ακριβώς βρισκόμαστε, κύριε Βασίνα. Πραγματικά, τις τελευταίες μέρες, εδώ και ένα μήνα περίπου από που πήγε ο νόμος επίσημα η νέα κυβέρνηση, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τα καφέ, με τα τσιγάρα, με το αντικαπνιστικό νόμο γενικότερα. Κάναμε κάποιες συναντήσεις, όπως είπατε, με τους αστυνομικούς διευθυντές. Μας είπαν πέντε πράγματα, τι πρέπει να προσέχουμε, πώς πρέπει να κάνουμε τους χώρους έτσι ώστε να είναι νόμιμοι, αστυνόμιμοι. Ο κόσμος το είδε λίγο στην αρχή λίγο πολύ πιο δύσκολα, αλλά όσο πάει τώρα σιγά σιγά ο κόσμος ομολοποιεί την κατάσταση, και πιστεύω θα ομολοποιηθεί κι άλλο. Εγώ να σας πω την αλήθεια προσωπικά που είμαι καπνιστής, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν επιτρέπεται ή όχι το κάπνισμα, γιατί πολλές φορές, να το πούμε και αυτό, έχει και τα καλά του αντικαπνιστικός. Πολλές φορές θα βγούμε έξω με το ποτό μας, θα γνωρίσουμε και κόσμο, θα μιλήσουμε με τους φίλους μας και θα ξαναμπούμε. Όλα μία συνήθεια είναι με την έννοια ότι στο εξωτερικό, όσοι πάμε, όταν πάμε, μια χαρά προσαρμοζόμαστε εκεί πέρα. Εδώ έχουμε το πρόβλημα. Ναι, απλά εδώ ήταν λίγο δύσκολο. Έχουμε λάθος νοοτροπία. Η παιδεία μας είναι τέτοια που δεν μας κάνει να σκεφτόμαστε σωστά. Γιατί το να καπνίζεις και να δέχεις το καπνό του άλλου είναι πολιτισμός. Έτσι, να μην δέχεις το καπνό του άλλου. Πρέπει να καταλάβει και ο άλλος ότι δεν πρέπει να καπνίζει. Ναι. Είμαστε υπέρ του νόμου εμείς, σαν καφετέρειες, απλά με άλλα δεδομένα ουσιαστικά. Εσείς, κύριε Βασίνα, και πριν εφαρμοστεί ο νόμος, είχατε κάνει μια προσπάθεια και μόνος σας, νομίζω. Έτσι. Ναι, εγώ πριν κάνει εφαρμοστεί ο νόμος, τώρα πριν δύο χρόνια από εδώ, το έχει κάνει ο κύριος Ιωαννίδης, τρία νομίζω. Εγώ το έκανα μόνος μου στο μαγαζί μου. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα, μπορώ να πω, γιατί υπήρχαν μαγαζιά που κάπνιζαν. Αλλά σιγά σιγά ο κόσμος, οι πελάτες μου κατάλαβαν και με το δεδομένο αυτό έμεινα στο μαγαζί μου. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα, κύριε Βασίνα, το εξής. Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές υπήρξαν συνδυασμοί οι οποίοι παίξανε με αυτό. Δηλαδή υπήρξαν συνδυασμοί οι οποίοι είχαν ταχθεί ανοιχτά, στο μέτρο του εφικτού. Άφηναν να εννοηθεί ότι θα κάνουν κάτι για να διευκολύνουν το κάπνισμα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα νόμος του κράτους. Δεν μπορεί κανένας, πιστεύω, δήμαρχος ή κανένας συνδυασμός ή κανένας οποιοδήποτε να πει ότι δεν δέχομαι το νόμο του κράτους. Έτσι. Συμβαδίζουμε όλοι με τον νόμο του κράτους. Πόσο είναι το πρόστιμο, κύριε Βασίλη? Ορίζεται σε τρία μέρη το πρόστιμο, σε ανάλογα με τετραγωνικά καταρχήν. Είναι από 0 έως 100 τετραγωνικά το μαγαζί, το πρόστιμο είναι 500 ευρώ για το μαγαζί. Από 100 τετραγωνικά έως 300 είναι στα 2.000 ευρώ. Και από 300 και πάνω, στα κέντρα διασκέδασης, είναι 6.000 ευρώ. Μάλιστα. Άμα ξαναγράψει το μαγαζί, τα 500 γίνονται 1.000, τα 2.000 γίνονται 4. Και το 6.007. Για τον καπνιστή υπάρχει κάποια επιβάρυνση? Ναι, 100 ευρώ. Που σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν δύσκολα τα πράγματα. Αρκετά δύσκολα. Πιστεύω όμως ότι, όπως είπα και πριν, είναι πολιτισμός. Πόσο έπεσε ο τζίρος των καταστημάτων, έχετε εικόνα? Ναι.
Από ό,τι έχω μιλήσει με συναδέλφους και εδώ στην Κοζάνη και σε άλλες πόλεις, ο τζίρος έχει πέσει πάνω από 50%-60%. Πόσο είπατε? 50-60%. Είναι τεράστια. Τεράστιο, πόσο. Τεράστιο. Ελπίζετε τουλάχιστον ότι τώρα τις γιορτές θα αρχίσει ο κόσμος να βγαίνει και θα το συνηθίσει? Ναι, σίγουρα. Θα το συνηθίσει σιγά σιγά ο κόσμος, θα ομολογηθεί η κατάσταση και πιστεύω θα επανέλθουμε πάλι, αλλά είναι δύσκολα. Πρέπει όλοι όμως να βάλουμε ένα πάτημα, ένα βήμα όλοι μας, να βοηθήσουμε όλα τα πράγματα. Να κάνουμε και εμείς οι καπνιστές λίγο, καπνιστές, να βάλουμε λίγο υπομονή, λίγο έξω. Δεν χάθηκε και ο κόσμος τώρα, να το πούμε. Όχι, και αυτό, λέει, γιατί είναι και θέμα υγείας και όλοι προσπαθούμε να το κόψουμε. Από το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς, να κάνουμε κάποιους χώρους έξω στο μαγαζιά μας, να προστατεύονται οι πελάτες μας που είναι έξω, να μην είναι μέσα στη βροχή, μέσα στο χιόνι, μέσα στο κρύο. Να σας ρωτήσω, ακούστηκε κάτι τις προηγούμενες ημέρες, σαν μια αντιπρόταση δική σας, όχι δική σας προσωπικά, αλλά διαβάσαμε ότι υπάρχει η σκέψη να κατατεθεί πρόταση για καταστήματα λέσχες. Καπνιστών. Ναι, το έχετε συζητήσει αυτό? Ναι. Υπάρχει μια υπασκευή η οποία λέει ότι μπορεί να κάνει λέσχη καπνιστών. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμο και κατά πόσο μπορεί να γίνει όμως, έτσι. Αυτό εμείς... Να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Εγώ που είμαι καπνιστής, αν ήξερα ότι ένα μαγαζί είναι λέσχη καπνιστών και μόνο που σκέφτομαι την εικόνα με τον ντουμάνι, εγώ δεν θα πήγαινα προσωπικά. Εγώ θα έλεγα το άλλο. Μπορεί να γίνει. Καλά είναι όταν κάνουν κάποιο νόμο κάποιοι αυτοί που κάνουν τους νόμους, οι βουλευτές, πρέπει να παίρνουν και τους φορείς, να παίρνουν και εμάς, να λέμε εμείς τη γνώμη μας. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να γίνονται. Στο μαγαζί, εγώ πήγα στο εξωτερικό στην Αυστρία, στη Βιέννη συγκεκριμένα, απέναντι στο παλάτι στη Σύση και είχε ένα καφέ σαν το δικό μου, που ήταν 40 τετραγωνικά και δίπλα είχε ένα χώρο άλλο, το οποίο είχε 10 τετραγωνικά, αποκλεισμένο από το άλλο χώρο, με διαφορετική είσοδο, δεν μπορούσε να μπει μέσα κάποιος άλλος. Ένας θαμώνας από το κύριο κατάστημα. Αυτό που βγάζουμε τον κόσμο έξω τώρα και καπνίζει στο μείον 10, είναι για μένα είναι δύσκολο για τον κόσμο. Εγώ έκατσα προχτές έξω με ένα φίλο μου στο μαγαζί που είχε κρύο και πάγωσα, άρρωστησα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Από ό,τι κατάλαβα, είναι... κύριε Βασίνα, από αυτό που μου λέτε, φαίνεται ότι το κράτος δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Και φαντάζομαι ότι αυτό... και με την αστυνομία που συζητήσατε, σας εξήγησαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση ανάκλησης. Η αστυνομία μας εξήγησε και ήταν κάθετη. Θα γίνει η καθολική εφαρμογή του νόμου σε όλα τα καταστήματα στο ίδιο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε, θα πάμε σε ένα μαγαζί και θα πάμε σε άλλο μαγαζί. Θα πάμε σε όλα τα μαγαζιά, ανεξαιρέτως στα μαγαζιά και θα κάνουμε. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια και για την αστυνομία, κακός μπελάς είναι αυτή. Για μένα όμως. Γιατί ήδη οι άνθρωποι έχουν ελέγξει τόσα ζητήματα και τώρα τους ανατίθεται. Για μένα αυτό ακριβώς που λέω, συμφωνώ μαζί σας, ότι η αστυνομία δεν είναι να κοιτάει το τσιγάρο τώρα. Η αστυνομία για άλλα πράγματα. Για την ασφάλεια. Πολύ καλά είμαστε εδώ πέρα. Τι έχουμε να πούμε στους πολίτες, κύριε Βασίνα? Υπομονή. Τα μαγαζιά υπομονή. Να καταλαβαίνουν τον καταστηματάρχη όταν τους λένε να μην καπνίσουν και να καταλάβουν ότι ο καταστηματάρχης δεν είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Θέλει, ας πούμε, και ο καταστηματάρχης θέλει τον κόσμο στο μαγαζί του και θέλει να υπάρχει κόσμο έξω. Γιατί στηρίζουμε την οικογένειά μας, στηρίζουμε την οικογένεια των φίλων μας, το άτομο που δουλεύουν σε εμάς. Οπότε όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό για την πόλη μας. Άρα να πούμε ότι όπως και το ίδιο το κάπνισμα βρίσκεται στο μυαλό μας. Και καλό είναι κάποια στιγμή να περνάμε και το μήνυμα το αντικαπνιστικό πέρα από την ανάγκη όχι του νόμου, γιατί έχουν καταστραφεί χιλιάδες ζωές και θα συνεχίσουν να καταστρέφονται με αυτή την κακή συνήθεια που όλοι έχουμε δυστυχώς, που πολλοί έχουμε, όχι όλοι. Πρέπει να συνηθίσουμε λοιπόν ότι υπάρχει και ποτό χωρίς κάπνισμα, υπάρχει και καφές χωρίς κάπνισμα και θα υπάρξει και ζωή, μάλιστα πολύ περισσότερη μετά χωρίς το κάπνισμα, βέβαια. Πρέπει να τον περάσουν τον κόσμο αυτό και είπα, είναι θέμα παιδείας. Πρέπει τα παιδιά, τα μικρά παιδιά να καταλάβουν ότι πρέπει να καπνίζουμε. Τώρα εμείς θέλω να κάνουμε μια οικοδομή αυτό πάλι και ξεκινάμε από το δεύτερο όροφο να κάνουμε μια οικοδομή. Πρέπει από τα θεμέλια να βάλουμε σωστές βάσεις. Τα παιδιά μας θα μάθουν να μην καπνίζουν. Όχι να φτάσουμε να τα απαγορεύσουμε, ωραία. Αλλά μόνο τους να μην. Άρα καπνίζουν. Να κάνουμε ένα κάλεσμα στους καπνιστές να αναθεωρήσουν λίγο και να σκεφτούν ότι πρέπει να στηρίξουμε τα καταστήματα. Πρέπει να βγούμε έξω. Πρέπει να βγούμε έξω. Πρέπει να μπορούμε να βγούμε, βέβαια, γιατί είναι και δύσκολες οι εποχές. Και δεν τρέχει και τίποτα, βέβαια, αδερφέ, να βγούμε έξω, να καπνίσουμε ένα τσιγάρο και να συνεχίσουμε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρέπει σιγά σιγά να το καταλάβουμε. Να στηρίξουμε λίγο τα καταστήματά μας, γιατί στο τελευταίο καιρό υποφέρουν. Υποφέρουμε και στηρίζουμε τα παιδιά, τα παιδιά των φίλων μας. Σας είπα ότι αν δεν έχω δουλειά, θα αναγκαστώ να πωλήσω άτομα. Από ό,τι διάβασα και όλα σε ένα site, ότι πάνω από 50.000 εργασίες θα χαθούν από το αντικαπνιστικό νόμο και μόνο, έτσι. Ωραία. Κύριε Βασίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού έξω στα καταστήματα στην αγορά είναι και οι γιορτές ημέρες. Και χωρίς τσιγάρο. Καλύτερα χωρίς τσιγάρο γενικώς, αλλά τέλος πάντων, αν είναι τόσο πολύ απαραίτητο το τσιγάρο, ανοίγουμε την πόρτα, φοράμε το μπουφανάκι μας, βγαίνουμε έξω, κάνουμε το τσιγάρο και συνεχίζουμε με την υπόλοιπη παρέα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η σημερινή ώρα αιχμής. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.